Στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Επενδύουμε στον άνθρωπο, κοινωνικές δομές και δράσεις» του ΕΣΠΑ στη Ζάκυνθο, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Ιωνιονήσων και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Η εκδήλωση ήρθε μετά από αυτήν που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα, με στόχο να γνωρίσουν οι πολίτες τα έργα του επιχειρησιακού προγράμματος Ιόνια Νησιά 2014-2020, που υλοποιούνται με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση. Όσο μεγάλη ανάπτυξη και να έχεις, αν δεν ρίξεις τα μάτια σου, αν δεν ρίξεις την ψυχή σου, την καρδιά σου, το ενδιαφέρον σου, ειδικά προς τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, εκεί έχεις χάσει το στοίχημα συνολικά και έχεις χάσει και την αξιοπρεπή στάση που πρέπει να κρατήσεις απέναντι σε μια κοινωνία, ειδικά την περίοδο την τελευταία, η οποία πραγματικά, ειδικά τις χρονιές 14, 15, 16, δοκιμάστηκε ακόμα και η δική μας περιφέρεια, όπου ξέρετε πολύ καλά ότι ο δείκτης, ο οικονομικός, δεν είναι όπως της υπόλοιπης Ελλάδας. Σκοπός είναι να γνωρίσει ο κόσμος τις κοινωνικές δομές, οι οποίες μπορούν να τον βοηθήσουν στην καθημερινότητά του, να υποφεληθεί από αυτές και να βοηθηθεί στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε. Η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, κάνοντας αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση για τα κέντρα κοινότητας, μια νέα δράση στην οποία έγκυρα και ο Δήμος Ζακύνθου υιοθέτησε και προγραμμάτισε και υλοποιεί, συμμετέχοντας σε αυτή την πρόσκληση της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Εκπρόσωποι από τις κοινωνικές δομές που λειτουργούν στη Ζάκυνθο βρέθηκαν εκεί για να παρουσιάσουν το έργο τους, καθώς και να ζητήσουν την στήριξη από τις αρχές, τους επιχειρηματίες του νησιού, αλλά και κάθε έναν πολίτη ξεχωριστά. Σήμερα το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών θα παρουσιάσει τις δράσεις που έχει υλοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια, τα 6 χρόνια λειτουργίας του, καθώς και τις υπηρεσίες του κέντρου προς τις γυναίκες. Αυτό που θα τονίσουμε ξανά για άλλη μια φορά είναι οι υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών. Απλά θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι που έχει ανοίξει ο στόχος και πλέον μπορούν να απευθύνονται σε εμάς και οι γυναίκες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Θα παρουσιάσουμε συνοπτικά το έργο μας, πώς ξεκινήσαμε, τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, πώς τις χειριστήκαμε, πώς καταφέραμε σήμερα έως ένα μεγάλο βαθμό να είναι κοινή υπόθεση στη ζακυνθινή κοινωνία να μπορέσουν να στηρίξουν 100-150 οικογένειες που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Εξασφαλίζουμε την φαρμακευτική περίθαλψη απόρων. Έχουμε 114 ωφελούμενους εγγεγραμμένους αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε μέσα σε αυτά τα πλαίσια να εξασφαλίσουμε δωρεές κυρίως από ιδιώτες, από χορηγίες, από φαρμακοβιομηχανίες που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσική από τους τραγουδιστάδες Τσιζάκηθος, ενώ παράλληλα έγινε συλλογή τροφίμων μακράς διαρκείας και φαρμάκων.